Ρωτάει ο κόσμος πόσοι θα είναι σε κάθε τάξη. Η ομόφωνη εισήγηση επιτροπής, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να πάμε στη νέα κανονικότητα, να πάμε σε πλήρη σύνθεση στο σχολείο, αλλά με πιο αυστηρά μέτρα προστασίας. Άρα αυξάνουμε την προστασία των μαθητών και μας κατακρίνουν γι' αυτό που είμαστε πιο αυστηροί αναφορικά με την προστασία. Πλην όμως για μας είναι πολύ σημαντικό και αυτή ήταν η εισήγηση της επιτροπής. Άρα πάμε σε πλήρη σύνθεση του σχολείου, με αυξημένα όμως μέτρα προστασίας, και αυξημένα είναι προφανώς η συνεπής, η αυτονόητη υποχρέωση για χρήση της μάσκας, είναι η δειγματοληπτική έλεγχη του ιωδίου, τα διαφορετικά διαλύματα, είναι η προσαρμοσμένη λειτουργία κηλικίων, είναι τα αντισηπτικά, είναι ο καθαρισμός. Να ρωτήσω, γιατί δεν πάτε όπως την προηγούμενη σχολεία. Σε ποια βάση θεωρείτε ότι είναι σωστό και επιτρέπεται σε μια αίθουσα 30 τετραγωνικών να συνοστίζονται 25 άτομα, όταν λέμε ότι σε ένα κατάστημα 30 τετραγωνικών μέτρων δεν επιτρέπεται να μπουν πάνω από 5 με μάσκα? Λοιπόν, δύο απαντήσεις σε αυτό. Πρώτα απ' όλα τα στοιχεία προφανώς πρέπει να τα δει κανείς, γιατί οι αίθουσες κατά κανόνα είναι μεγαλύτερες. Δεύτερον, άλλο το κατάστημα, άλλο η αίθουσα. Γιατί στο κατάστημα. Σας άκουσα να το λέτε αυτό, αλλά αυτό δεν έχει βάση, κυρία Υπουργέ. Επιτρέψτε μου. Δεν έχει βάση, διότι το τι κάνει ο μαθητής και με ποιον έρχεται σε επαφή μετά το μάθημα δεν το γνωρίζουμε την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Καταρχήν, δεν το λέω εγώ. Το λένε συγκεκριμένα οι εμπειρογνώμονες, το λένε οι επιστήμονες, τους οποίους εμπιστευόμαστε. Έδωσαν λοιπόν μια πολύ σαφή απάντηση προς αυτό. Σε ένα κατάστημα μπαίνει κάθε μέρα άλλος κόσμος. Μπαίνετε εσείς, μπαίνω εγώ, μπαίνει οποιοδήποτε κάθε μέρα, χωρίς να είναι σταθερός ο πληθυσμός που μπαίνει μέσα στο κατάστημα. Στην τάξη μπαίνει συγκεκριμένος αριθμός, συγκεκριμένα άτομα κάθε μέρα, τα ίδια άτομα. Άρα μιλάμε για μια σταθερή πληθυσμιακή ομάδα, κάτι το οποίο περιορίζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ενδεχόμενη έκθεση. Αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ οποιοδήποτε χώρου, δημόσιου χώρου που επισκέπτεται κανείς χωρίς να είναι συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα σε σχέση με την τάξη όπου είναι συγκεκριμένα. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, αν μου επιτρέπετε, επειδή ακριβώς θέλουμε να δώσουμε μια ιδιαίτερη μέρημνα στα παιδιά, γι' αυτό και οι ειδικοί συνέστησαν και την υποχρεωτική χρήση της μάσκας ως μια αυτονόητη υποχρέωση για την προστασία της δημόσιας υγείας.